Δεν έχω εγώ δίκιο. Πάντα έχω δίκιο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα της Εύης. Η Εύη, λοιπόν, μας εξομολογήθηκε το εξής. Ότι έχει σχέση εδώ και κάποιους μήνες με ένα αγόρι το οποίο έχει ένα ελάττωμα. Είναι τσιγκούνης. Έχει καβούρια στην τσέπη. Τι θα κάνει η Εύη για να του δείξει ότι αυτό είναι κάποιες φορές ενοχλητικό και να αλλάξει λιγάκι το ποιματάκι? Η Εύη, λοιπόν, μας είπε το εξής. Ότι στο πρώτο ραντεβού, ο συγκεκριμένος, που δεν θα πούμε το όνομά του, ας τον πούμε... Πώς να τον πούμε τώρα... Ο Σφιχτοχέρης, την έβαλε να πληρώσει. Στο πρώτο ραντεβού. Συγκεκριμένα, όχι όλο το λογαριασμό, ο καθένας πλήρωσε τα δικά του. Η Εύη τα δικά της και ο Σφιχτοχέρης τα δικά του. Η Εύη δεν έδωσε σημασία σε αυτή την πρώτη κίνηση, γιατί σου λέει, εντάξει, είναι και αυτός κομπλαρισμένος, τρακαρισμένος, όπως είμαι κι εγώ. Αυτό όμως συνεχίστηκε. Δηλαδή, στις εξόδους τους, ο καθένας πλήρωνε τα δικά του. Τώρα θα μου πείτε γιατί η Εύη κάθεται με αυτό τον τύπο. Γιατί κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Είναι ευχάριστος, έχει χιούμορ, δείχνει πως ενδιαφέρεται για εκείνη, όμως έχει αυτό το πρόβλημα. Να του το πει, να το συζητήσει, σημειωτέων, είναι λίγους μήνες μαζί. Αν γίνουν λίγα τα χρόνια δεν ξέρω τι θα κάνει. Να το συζητήσεις, Εύη. Λοιπόν, μπορείς να του πεις ότι θέλεις να αισθανθείς παραδοσιακή γυναίκα, που σημαίνει ότι θέλεις τον άντρα πιο ισχυρό από εκείνη, να έχει το πάνω χέρι στη σχέση. Αν είναι ρε φιλαράκο να κάθομαι να πληρώνω εγώ τα δικά μου, βγαίνω μόνη μου, πάω με τις φίλες μου, περνάω και καλύτερα τις περισσότερες φορές. Αυτό ήταν το ξεσπασμά μου. Συνεχίζω. Θα του το πεις. Θα του πεις λοιπόν ότι κάποιες φορές θέλεις και εσύ να αισθάνεσαι γυναίκα, να αισθάνεσαι παραδοσιακή γυναίκα. Ότι ο άντρας, ρε παιδί μου, έχει πυγμή. Είναι αυτός που φέρνει τα περισσότερα λεφτά στο σπίτι. Γιατί μην βιάσουμε τώρα το άλλο που αν εσύ βγάζεις περισσότερα λεφτά από εκείνον, νιώθηκε λίγο πιο κάτω. Θα σου πω όμως κάτι. Τι προτέρημα έχει ο τσιγκούνης άντρας, ο οποίος, προσοχή, ο τσιγκούνης άντρας στα λεφτά είναι τσιγκούνης γενικά, πολλές φορές και στα αισθήματα. Κρατήστε το αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας, δεν πρόκειται να σε κερατώσει. Όχι, ο τσιγκούνης δεν είναι άπιστος, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Εδώ δεν πληρώνει για μία γυναίκα, θα κάτσει να το προσφέρει σε δύο. Τι λες, κούκλα μου, να βγάλει αυτός λεφτά να πληρώνει για δύο. Α, παπά, θέλει να έχει το κεφαλάκι του ήσυχο. Στην προκειμένη περίπτωση έχει σκίσει το κεφαλάκι σου ήσυχο. Από αξεσουάρ, όχι τέτοια, τα άλλα, τα βερνικωμένα, ή τον χωρίζεις και ψάχνεις κάτι άλλο. Να σε πληρώνει και να σε κερατώνει. Σωτήρι.